Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε εγρήγορση βρίσκονται τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας με την υπόθεση με το Ιρανικό δεξαμενόπλιο Grey Swan που έχει βάλει πλώρη για καλαμάτα μετά μάλιστα και τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ πως η περίπτωση βοήθειας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με το δεξαμενόπλιο Grey Swan που πλέει προς την Ελλάδα και αναμένεται στην Καλαμάτα στις 25 Αυγούστου. Το ρωσικό Sputnik μεταδίδει ότι ένας αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε την Αθήνα ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς το ιρανικό τάνκερ Grey Swan κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Συρία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση. Το Adrian Daria, γνωστό και ως Grey Swan, το οποίο είχε κατασχεθεί στις 4 Ιουλίου από τις αρχές του Γιβραλτάρ, κατευθύνεται προς την Καλαμάτα. Το ιρανικό τάνκερ απέπλευσε από το Γιβραλτάρ το βράδυ της Κυριακής έπειτα από 46 ημέρες παραμονή στην περιοχή. Οι αρχές του Γιβραλτάρ, υποστηριζόμενες από βρετανικές δυνάμεις, κατέσχεσαν το πετρελαιοφόρο πλοίο Grey Swan στις 4 Ιουλίου υπό την υποψία μεταφοράς πετρελαίου στη Συρία, παραβιάζοντας τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Προς ώρας δεν υπάρχει κάποιο επίσημο διάβημα ή τοποθέτηση, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας της χώρας μας παρακολουθεί την πορεία του Grey Swan. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mike Pompeo, χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι το ιρανικό δεξαμενόπλιο, που παρέμενε ακινητοποιημένο επί εβδομάδες στα χωρικά ύδατα του Γιβραλτάρ, έλαβε άδεια να αποπλέψει παρά το ένταλμα σύλληψης του που εξέδωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πώληση του πετρελαίου που μεταφέρει το ιρανικό τάνκερ θα συνέβαλε κατά αυτόν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες παίρνουν τον τρόμο και την καταστροφή και σκοτώνουν Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη πως ευελπιστεί ότι το δεξαμενόπλιο θα συλληφθεί ξανά ώστε να μην τροφοδοτήσει την εκστρατεία του τρόμου που η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη ότι διεξάγει. Το Ιράν από την πλευρά του προειδοποίησε χθες τη ΣΥΠΑ εναντίον της σύλληψης του πλοίου, τονίζοντας πως ένα τέτοιο λάθος θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει λάβει κάποιο επίσημο αίτημα κατάπλου του ιρανικού πετρελαιοφόρου που αφέθηκε ελεύθερο από το Γιβραλτάρ, όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ναυτιλίας Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί πως η Αθήνα δεν θα τοποθετηθεί επίσημα έως ότου το πλοίο καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του. Ο κ. Πλακιωτάκης σημείωσε ότι οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν επισταμένα την πορεία του Adrian Daria One και ότι το γραφείο του βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Την ανάγκη να αποκτήσει η Κρήτη ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, δίνοντας έμφαση στο βόρειο οδικό άξονα του νησιού, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, το έκτακτο σχέδιο που ανακοίνωσε προβλέπει μεγαλύτερη παρουσία της αστυνομίας, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, μηδενική ανοχή χωρίς χαριστικές ρυθμίσεις και ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης με 50 τροχονόμους. Το πρόβλημα της σοβαρής αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων στην Κρήτη, με αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων στην άσφαλτο κατά 47% σε σχέση με πέρυσι, συζητήθηκε σε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου. Τα στοιχεία για την Κρήτη, ειδικά για τον βόρειο οδικό άξονα, είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, αφού το 2018 είχαν χάσει την ζωή τους 22 άνθρωποι σε τροχαία, ενώ το πρώτο 7μηνο του 2019 οι νεκροί από τροχαία έχουν ανέλθει σε 34. Ως αιτίες επισημάνθηκαν η χρήση αλκοόλ, η μη χρήση ζώνης κράνους, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Στη συνάντηση συζητήθηκε η εφαρμογή του έκτακτου επιχειρησιακού σχεδίου που ήδη έχει ξεκινήσει η τροχαία Κρήτης. Την Δευτέρα βγήκαν στους δρόμους του νησιού 45 συνεργεία και σε 1.317 ελέγχους κατέγραψαν 151 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 87 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 9 για κατανάλωση αλκοόλ και 333 παραβάσεις διαφόρων ειδών. Το έκτακτο σχέδιο προβλέπει μεγαλύτερη παρουσία της αστυνομίας, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, επίδειξη μηδενικής ανοχής στην παραβατικότητα δίχως χαριστικές ρυθμίσεις, δρομολόγηση ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης Κρήτης με 50 άτομα που θα τεθούν στην υπηρεσία της τροχέας, ειδικές διαλέξεις στα σχολεία για την οδική συμπεριφορά, ενημερωτική καμπάνια στα τοπικά μέσα,
Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εξετάσει την τοποθέτηση ειδικών διαχωριστικών στα πιο επικίνδυνα σημεία του βόρειου οδικού δικτύου. Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ειδικά το πρόβλημα στην Κρήτη, έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Αύγουστο του 2017 είχε προεδρεύσει σε ειδική σύσκεψη στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή φορέων για την οδική συμπεριφορά στην Κρήτη και τις υποδομές με έμφαση στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Στη σύσκεψη είχε παρουσιαστεί και το ολοκληρωμένο σχέδιο προσέγω της Νέας Δημοκρατίας για την οδική ασφάλεια, το οποίο θα υλοποιηθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις διαδικασίες, έτσι ώστε το έργο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. Περιστατικά σε Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Φαρμακονήσι και Κο, που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι λιμενικοί μέσα στο Σαββατοκύριακο, φανέρωσαν νέα στοιχεία σχετικά με τους πρόσφυγες, μια κατάσταση κατά την οποία είναι εμφανής η αύξηση στις προσφυγικές ροές. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο αριθμός των προσφύγων που εισέρχονται στα ελληνικά νησιά έχει τετραπλασιαστεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, το λιμενικό σώμα διέσωσε 395 μετανάστες. 14 δύσκολα περιστατικά σε Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Φαρμακονήσι και Κο κλήθηκαν να διαχειριστούν οι λιμενικοί μέσα στο Σαββατοκύριακο, φανερώνοντας τη νέα διαμορφούμενη κατάσταση, την έκρηξη στις προσφυγικές ροές. Στις 31 Ιουνίου, οι μετανάστες στη χώρα ανέρχονταν σε περίπου 80.000 άτομα, ενώ πλέον αγγίζουν τις 90.000. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας, από την 1η Ιουλίου μέχρι και τις 11 Αυγούστου, οι μεταναστευτικές ροές έχουν διπλασιαστεί και τις τελευταία 10 ημέρες τετραπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018. Συγκεκριμένα, έχουν φτάσει διαθαλάσσεις 7.161 άτομα, όταν το περσινό διάστημα είχαν διασωθεί 3.203. Αυτή την εβδομάδα έφτασαν 1.570 άτομα στα νησιά του Αιγαίου, μια αύξηση από το τελευταίο διάστημα των 1.289 αφίξεων της προηγούμενης εβδομάδας και από πέρυσι 479 αφίξεις κατά την ίδια περίοδο. Οι μέσες ημερήσιες αφίξεις αυτή την εβδομάδα ήταν 224 σε σύγκριση με 184 την προηγούμενη εβδομάδα. Περίπου 21.300 πρόσφυγες και μετανάστες διαμένουν στα νησιά του Αιγαίου. Η πλειονότητα του πληθυσμού στα νησιά του Αιγαίου προέρχεται από το Αφγανιστάν, τη Συρία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περίπου το 17% των παιδιών είναι ασυνόδευτα, κυρίως από το Αφγανιστάν, αναφέρει στο πληροφοριακό δελτίο η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους αξιωματικούς του λιμενικού σώματος είναι η μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών από τα κέντρα φιλοξενίας στην τουρκική ενδοχώρα προς τα παράλια. Ήδη οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 330 μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στη Λέσβο. Η εκτοφυλακή στην περιοχή Κιουτσούκουγιου της δυτικής επαρχίας Τσανάκαλε ανέφερε πως πραγματοποίησε 7 επιχειρήσεις προκειμένου να συλλάβει μετανάστες που επιχειρούσαν να κάνουν το ταξίδι από το βράδυ του Σαββάτου. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κουμουτσάκος έκανε λόγο για αύξηση 44% των ροών σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι στη Λέσβο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσθετη πίεση σε μια ήδη ασφυκτική κατάσταση στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια. Κάτι τέτοιο αποτυπώνεται και στις τελευταίες αφίξεις στο νησί, καθώς μέσα σε 7 ημέρες έφτασαν 722 μετανάστες. Ο αναπληρωτής υπουργός άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς είχε χαμηλή απόδοση στο θέμα των επιστροφών, αλλά και στην Τουρκία, που δεν επιτυγχάνει την απαραίτητη εκρίζωση των δικτύων των διακινητών και είναι ελλειμματική στην αυστηρή επιτήρηση των ακτών της. Τον Ιούλιο επιστράφηκαν μόλις 7 άτομα, ενώ από την αρχή του έτους 86 άτομα, σε μια συνεχόμενη αρνητική πορεία. Το 2018 οι επιστροφές ήταν 322 και το 2017 683. Η πλειονότητα αυτών που επέστρεψαν στην Τουρκία είναι πακιστανικοί υπήκοοι, 38% του συνόλου. Συνολικά 347 Σύριοι έχουν επιστραφεί στην Τουρκία μέχρι σήμερα. Από όλους αυτούς που επέστρεψαν, το 45% δεν εξέφρασε τη βούληση να υποβάλει αίτηση για άσυλο ή να αποσύρει τη βούλησή του να υποβάλει αίτηση ασύλου ή να αποσύρει την αίτησή του για άσυλο στην Ελλάδα, αναφέρει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Η μαύρη κοιλίδα του προσφυγικού, τα ασυνόδευτα ανήλικα, παραμένει ανοιχτή και επιδεινώνεται λόγω και της αύξησης της ροές το τελευταίο διάστημα. Στο τέλος του Ιουλίου, η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία κατέγραψε αύξηση στα παιδιά που μένουν σε ακατάλληλες δομές σε σχέση με την τελευταία καταγραφή στις 15 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, από τα 2.098 προσφυγόπουλα, τα 1.030 ζουν σε δομές φιλοξενίας
Ουκρανία, τα 520 σε ξενοδοχεία, τα 276 σε safe zones, στα ανοιχτά κέντρα κράτησης, ενώ σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, προστατευτικής φύλαξης και στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας ζουν 1.172 παιδιά. Για 81 από αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες απομάκρυνσής τους από τους ακατάλληλους χώρους διαμονής. Πίσω στα δικά μας τώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς χιλιάδες άνθρωποι προτίμησαν την πόλη του Ηρακλείου ως τόπο των καλοκαιρινών τους διακοπών. Συγκεκριμένα την περίοδο του 15 Αυγούστου, η κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου χτύπησε κόκκινο, με τις πληρότητες των πλοίων να αγγίζουν το 100%. Το 100% άγγιξαν οι πληρότητες στα πλοία που αναχώρησαν την περίοδο του 15 Αυγούστου για Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το λιμάνι του Ηρακλείου βούλιαξε από επισκέπτες, οι οποίοι έφτασαν τους 70.000 την χρονική περίοδο 12 με 18 Αυγούστου. Οι μέρες του 15 Αυγούστου φημίζονται ότι είναι το πικ της θερινής περίοδου. Παρατηρήθηκε μεγάλη επιβατική κίνηση, η οποία αναμενόταν και η οποία αντιμετωπίστηκε χωρίς να εμφανιστούν δυσλειτουργίες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, βάσει των στατιστικών στοιχείων, σχεδόν 70.000 επιβάτες διακινήθηκαν με τα επιβατικά δρομολογημένα πλοία. Την παραμονή του 15 Αυγουστού, η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου χτύπησε κόκκινο, ενώ ήταν αυξημένη και το τρίμερο μεταξύ 16 έως 18 Αυγούστου, οπότε οι επιβάτες που διακινήθηκαν συνολικά ανήλθαν σε 34.102. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2018 οι επιβάτες ανήλθαν στους 829.879, δηλαδή παρατηρούμε ότι για το πρώτο 7μηνο του 2019 η αύξηση στην επιβατική κίνηση ανέρχεται περίπου στο 1,5%. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Είναι προετοιμασμένες και οι πλειοκτήτριες εταιρείες με έξτρα ημερήσια δρομολόγια. 14% ήταν η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι του Ηρακλείου τον μήνα Μάιο, 11,5% τον μήνα Ιούνιο και 6% τον μήνα Ιούλιο, ενώ το 85% αγγίζουν οι πληρότητες στα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι του Ηρακλείου τις επόμενες ημέρες, οπότε χιλιάδες αδειούχοι επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Επομένως, πρέπει άμεσα να προβεί το επιβατικό κοινό στην αγορά κάποιου εισιτηρίου, προκειμένου να μην έχουμε τελευταία στιγμή κάποια έκπληξη δυσάρεστη. Καλούμε πέραν αυτού το επιβατικό κοινό να προσέρχεται εγκαίρως στο λιμάνι του Ηρακλείου, τουλάχιστον μια μισή ώρα νωρίτερα, πρώτου απόπλου του πλοίου. Ρεκόρ φαίνεται να σπάει η επισκεψιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού για την φετινή χρονιά, με την αύξηση να είναι σημαντική ήδη από το μήνα Απρίλιο. Χρονιά ρεκόρ σε επισκεψιμότητα, το μηνοϊκό ανάκτορο της Κνωσού η φετινή, με την αύξηση να είναι σημαντική από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα. Τον Ιούνιο οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 115.000, τον Ιούλιο τους 153.000, με την αύξηση να είναι μεγάλη και τον μήνα Αύγουστο. Η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη, ειδικά από το Μάρτιο και μετά, διότι το χειμώνα είχαμε μια πτώση στο χειμερινό τουρισμό. Το Μάρτιο και μετά έχουμε ένα διπλασιασμό του κόσμου. Και ο Ιούνιος και ο Αύγουστος φαίνεται να έχουν μια αύξηση της τάξης των 15 με 20%. Αυτό το μήνα αυτό παρουσιάζεται μια μεγάλη αύξηση και χαιρόμαστε γι' αυτό, διότι τους προηγούμενους μήνες είχαμε κάποια πτώση, τέλος πάντων, κάποια μεγάλη κάμψη, είτε στην πλευρά των ξεναγών, είτε στα ξενοδοχεία που ακούγαμε διάφορα σχόλια. Και χαιρόμαστε και ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος της σεζόν, που να βγάλουμε κάποια σπασμένα όλοι μας. Μέσο όρο 6.000 τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, ενώ οι ουρές ταλαιπωρίας των προηγούμενων ετών έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς χιλιάδες τουρίστες κλείνουν τα εισιτήριά τους μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος. Βλέπω πολλοί, ας πούμε, ότι έρχονται ξανά οι Ρώσοι και αρκετοί Γερμανοί και Γάλλοι, Ευρωπαίοι έρχονται πάρα πολύ, που σημαίνει ότι έχουν αποκτήσει μια εμπιστοσύνη πλέον στην Ελλάδα. Επίσης, πολλοί νέοι, γι' αυτό και βλέπουμε και μια μεγάλη αύξηση στα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Το νέο σύστημα που έχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Κνωσού, όπου οι ξένοι αλλά και τα γραφεία μπορούν να κλείνουν κατευθείαν εισιτήρια από το ίντερνετ. Δηλαδή, έχουμε κάθε μήνα πάνω από 3 με 4.000 εισιτήρια μέσω του ηλεκτρονικού. Θέλουν να μάθουν τα πάντα. Είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι, πρώτα-πρώτα.
όχι μόνο για το μηνοϊκό πολιτισμό, αλλά γενικά για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τους αρέσει πάρα πολύ η μυθολογία. Από τις αρχές Αυγούστου μέχρι σήμερα, οι εισπράξεις στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ανέρχονται σε 1.640.000 ευρώ, ενώ όποτε καταγράφεται μεγάλη επισκεψιμότητα στο ανάκτορο της Κνωσού, ενεργοποιείται και τέταρτο ταμείο. Κάθε μέρα φτάνουμε από 5 έως 6.000 κόσμο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Υπάρχουν βέβαια μέρες όπου έχονται, βλέπετε τα πολλά κρουαζιερόπυλια κάτω στο λιμάνι, όπου φτάνουμε και πάμε και παραπάνω. Τρία ταμεία έχουμε μόνιμα και το τέταρτο ταμείο, όταν παραστεί ανάγκη, το ανοίγουμε άμεσα, έχουμε προσωπικό. Είναι διαβασμένοι. Οι πιο πολλοί είναι, ιδιαίτερα οι Ιταλιάνοι, γιατί το έχουν και μέσα στα σχολεία τους και κάνουν και τη μυθολογία και την προϊστορία της Ελλάδος και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν λαοί, όπως οι Ρώσοι παραδείγματος χάρη, που δεν έχουν κάποια ιδέα όπως άλλοι λαοί και κάνουν έτσι ερωτήσεις οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες για να μάθουν τα βασικά πράγματα. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι τις προσεχείς ημέρες το προσωπικό στο ανάκτορο της Κνωσού θα ενισχυθεί με 6 άτομα εποχικό προσωπικό. Σε λίγες μέρες θα έχουμε 5 ημερήσιους και ένα ανοιχτοφύλακα. Ημερήσιους αρχαιοφύλακες. Ο κόσμος, όπως βλέπετε, είναι πολλής και το ευχάριστο είναι ότι θα πάρουμε αυτά τα άτομα λίγα συντόμως. Παιχνίδι για γερά νεύρα αποδεικνύεται η καλλιέργεια του Επιτραπέζιου Σταφυλιού στην Κρήτη, καθώς η φετινή παραγωγή είναι κατά 50% μειωμένη σε σχέση με το 2018. Πέρα όμως από τα σταφύλια, κρίση περνάει και η σταφίδα, με τους αγροτοσυνδικαλιστές να τονίζουν ότι είναι άμεση η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάσταση των κορυφαίων προϊόντων του νησιού μας. Μειωμένη σχεδόν στο 50% είναι η παραγωγή σταφυλιών συγκριτικά με πέρυσι στην Κρήτη, με την κατάσταση στα αμπελοχώρια να μην θυμίζει σε τίποτα τις χρυσές εποχές. Μια δύσκολη χρονιά για τον αμπελουργό, μια δύσκολη χρονιά την αμπελουργία της Κρήτης. Είναι μια καταστροφική χρονιά όσον αφορά το θέμα του παραγωγού και σίγουρα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε το θέμα της σφαιρικής αγοράς όσον αφορά το θέμα της σταφίδας και της συνοποίησης. Και σίγουρα του Επιτραπεζίου Σταφυλιού και να δούμε την αγορά πώς λειτουργεί έξω. Οι θεομηνίες που έπληξαν φέτος στην Κρήτη τις κρίσιμες για το προϊόν περιόδους έφεραν την καταστροφή στην παραγωγή. Ήτανε Απρίλιο-Μάιο ισχυρούς ανέμους που δημιούργησαν προβλήματα. Το είναι ένας παράγοντας ο οποίος δημιούργησε πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της ποιότητας και έθεσε εκτός εξαγωγικής διαδικασίας πολλούς αμπελώνες και διάφοροι άλλοι παράγοντες οι οποίοι ζημίωσαν τα μπέλια αλλά δεν πάγονται στον αργά και αυτό δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα μείωσης της παραγωγής. Ακραία καιρικά φαινόμενα, ζημιογόνα αίτια, έχει χαθεί περίπου το 50% της παραγωγής, είτε αυτό λέγεται ινάμπελο, είτε σταφυδάμπελο, είτε και επιτραπέζιο. Μία μέση τιμή των 60 λεπτών ανά κιλό διαμορφώνεται μέχρι τώρα στο επιτραπέζιο σταφύλι του νομού Ηρακλείου, με τους παραγωγούς να δυσανασχετούν και τους εξαγωγείς να επικαλούνται τις συνθήκες της εξωτερικής αγοράς. Οι τιμές παραγωγού δεν είναι και τόσο καλές, αλλά και οι εμπόροι με τη δικιά τους σειρά δίνουν μία μάχη στο εξωτερικό για να μπορούν να έχουν μία θέση στο ράφι, γιατί οι γείτονές μας οι Ισπανοί έχουν κατακτήσει με κάποιες έξυπνες ποικιλίες που είναι είτε πρώιμες είτε όψιμες ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός ο οποίος είναι τεράστιος, η προσφορά από τρίτες χώρες είναι μεγάλη. Πέρα από τα σταφύλια, κρίση περνάει και η σταφίδα, με την παραγωγή να μην αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.500 τόνους σε μια καταστροφική χρονιά για τους παραγωγούς. Τώρα είμαστε στη φάση που ο νομός Ηρακλείου είχε 136.000 στρέμματα σουλτανίνα και καλλιεργεί σήμερα μόνο 20.000 στρέμματα. Ο νομός Ηρακλείου που έβγαζε 100.000 τόνους σταφίδα και βγάζει τώρα 1.500 τόνους. Παράλληλα, ανταγωνιστικές χώρες της Ελλάδας όπως η Ισπανία και η Τουρκία σαρώνουν τις αγορές. 30.000 τόνους σταφίδα παρήγαγε η Τουρκία πριν από 30 χρόνια, όταν ο νομός μόνο ο δικός μας έβγαζε 100.000 τόνους. Τώρα η Τουρκία παράγει 330.000 τόνους σταφίδα και όλη η Ελλάδα μαζί με τη Μαύρη την Κορινθιακή παράγει μόνο 30.000 τόνους. Όπως τονίζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές του νομού Ηρακλείου, είναι ανάγκη να υπάρξει άμεσα και εν ώψη της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα αναστήσει το προϊόν που για χρόνια τροφοδοτούσε την οικονομία της Κρήτης. Δεν μπορεί να γίνει μία κάψα όλη την Ελλάδα. Αλλά κάθε περιφέρεια, όπως είναι η Κρήτη, Εύβοια, νησιά, που είναι περιοχές, παράδειγμα, οι οποίες είναι ορεινές περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές,
το ανάγκησμα της περιοχής και ο μικρός κλήρος έχουν άλλα οικονομικά κριτήρια. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν είναι πολλά πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες να μπορεί να συνεχίσει η γεωργία. Η θάλασσα τελειώσουν όλα. Από τη μια Ισπανία, από την άλλη Τούρκη, εμείς έχουμε χώρο. Εμείς έχουμε εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα. Οι αγορές δεν έχουν χαθεί, έχουν μεγαλώσει. Οι αγορές ζητάνε τις υπερτροφές αυτές, γιατί είναι υπερτροφή η σταφίδα. Έχει μπει στην καθημερινότητά μας όλων μας, μέχρι και τις σαλάτες καθημερινότητα σταφίδα βλέπουμε μέσα. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια στρατηγική σωστή. Η τέχνη της καποέιρα είναι μια πολεμική τέχνη που προέρχεται από την Βραζιλία, όμως φαίνεται να γίνεται εξαιρετικά γνωστή και στην Ελλάδα. Στο Ρέθυμνο, ο δάσκαλος της καποέιρα, Δημήτρης Γκαϊνάς, εξηγεί τα ωφέλη της τέχνης, καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της. Μουσική, χορός, πολεμικές κινήσεις είναι μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνει η τέχνη της καποέιρα, που είναι μια πολεμική τέχνη που προέρχεται από την Βραζιλία και τα τελευταία χρόνια δείχνει να κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Γκαϊνάς, δάσκαλος της καποέιρα στο Ρέθυμνο, εξηγεί ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνει μπορούν να αποκαλύψουν την κλίση του μαθητή ανάλογα με την προσωπικότητά του. Η καποέιρα είναι και πολεμική τέχνη, έχει και κίνηση και χορό και μουσική και ακροβατικά και πολιτισμό, όλα αυτά μαζί. Δηλαδή κάποιος όταν ξεκινάει να κάνει καποέρα, να μαθαίνει καποέρα, μαθαίνει όλα αυτά τα στοιχεία. Και τι από όλα αυτά σε τι από όλα αυτά θα γίνει καλύτερος, έχει να κάνει με την προσωπικότητά του. Ο Δημήτρης δουλεύει τα απογεύματα ως δάσκαλος της καποέιρα, ενώ τα πρωινά εργάζεται ως ηλεκτρολόγος στο τμήμα συντήρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συντηρήσει τον εαυτό του αποκλειστικά με την καποέιρα. Φιλοδοξεί πάντως κάποια στιγμή στο μέλλον να μπορεί να ζει αποκλειστικά από τη διδασκαλία της καποέιρα. Η αρχική μου σκέψη ήταν να δουλέψω αποκλειστικά με την καποέρα. Να γίνω δάσκαλος καποέρα, να ανοίξω κάποιο χώρο. Όπως και έγινε. Απλά τα πρώτα μου βήματα έγιναν λάθος περίοδο, έγιναν μέσα στα πρώτα χρόνια της κρίσης, με αποτέλεσμα να δυσκολευτώ πάρα πολύ να βγάλω τα προς το ζήν και το να ακολουθήσω παράλληλα το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου να είναι μονόδρομο. Πρόκειται για μια θεαματική πολεμική τέχνη με αρκετά ωφέλη για την σωματική υγεία, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση, στην καλή καρδιοαναπνευστική λειτουργία, ενώ αυξάνει την ελαστικότητα του σώματος, συμβάλλοντας έτσι και στην καλύτερη ισορροπία. Μια πολεμική τέχνη με την οποία μπορούν όλοι να ασχοληθούν, χωρίς να υπάρχει ηλικιακός ή σωματικός περιορισμός. Για να φτάσει βέβαια κάποιος σε υψηλό επίπεδο, απαιτεί προσπάθεια και πολύ χρόνο. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν στο θεαματικό κομμάτι, περνάμε από το στάδιο ας πούμε, της γνωριμίας, το να δούμε αν μας αρέσει, μετά το να μάθουμε τις βασικές κινήσεις και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι είναι η καποέρα. Μετά από 4-5 χρόνια, σίγουρα αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι αρκετά εντυπωσιακό. Θα περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς σε κινήσεις απελπισίας καταφεύγουν οι μετανάστες που επιβαίνουν στο πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, υποδέχθηκε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στη θερινή προεδρική κατοικία στη Νότια Γαλλία για διμερείς συνομιλίες πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7. Σε κινήσεις απελπισίας καταφεύγουν οι μετανάστες που επιβαίνουν στο πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms. Τουλάχιστον 10 μετανάστες πήδηξαν στη θάλασσα και είτε προσπαθούν να κολυμπήσουν μέχρι τη στεριά είτε να περισυλλεγούν. Αρνούνται να επιστρέψουν στο πλοίο ενώ η Open Arms αρνείται να εγκαταλείψει τα ιταλικά χωρικά ύδατα. Η ένταση μεταξύ της μη κυβερνητικής οργάνωσης και της ιταλικής κυβέρνησης κορυφώνεται. Αργά το βράδυ της Δευτέρας, 8 μετανάστες χρειάστηκαν επειγόντως ιατρική βοήθεια. Μαζί με άλλον έναν που τους συνόδευσε, αποβιβάστηκαν στη Λαμπεντούζα. Ο Υπουργός Υποδομών της Ιταλίας, Ντανίλο Τονινέλη, προερχόμενος από το κίνημα των 5 Αστέρων, ενημέρωσε με ανάρτησή του για τις εξελίξεις, επισημένοντας πως έχουν θέσει στη διάθεση της Open Arms στο λιμενικό για να συνοδεύσει το πλοίο στην Ισπανία, καθώς και τεχνική υποστήριξη αλλά και να μεταφέρουν ορισμένους εκ των μεταναστών με τα δικά τους πλοία. Οι αφήξεις μεταναστών στη Μεσόγειο δεν σταματούν. Το τελευταίο 48ωρο 110 μετανάστες έφτασαν στη Λαβεντούζα. Η τηλεφωνική γραμμή Alarm Phone, στην οποία μετανάστες δίνουν το στίγμα τους όταν κινδυνεύουν στη θάλασσα, ανέφερε ότι στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης ανατράπηκε Λέμβος και ότι υπάρχει φόβος πως περίπου 100 άνθρωποι έχουν πνιγεί.
Είναι γνωστή η αδυναμία του στο γυναικείο φύλλο και το απέδειξε ως γνήσιος κύριος στη συνάντησή του με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε μπροστά στο Γάλλο ομολογό του και τη σύζυγό του Μπριζίτ, κρατώντας ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα, το οποίο προσέφερε στην πρώτη κυρία της Γαλλίας με ένα τεράστιο χαμόγελο. Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αύξησης της ραδιενέργειας μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε στρατιωτική βάση εκτόξευσης πυράβλων στις 8 Αυγούστου, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι. Πρόσθεσε ακόμη πως όσοι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν από την έκρηξη θα τιμηθούν από το κράτος, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και καμία αύξηση της ραδιενέργειας. Αν και αντικείμενο της συνάντησης του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ρώσο ομολογό του ήταν οι εξελίξεις στη Συρία, το Ουκρανικό και οι σχέσεις Βρυξελών-Μόσχας, οι δύο ηγέτες διαφώνησαν για το δικαίωμα των πολιτών στη διαμαρτυρία. Υποδεχόμενος στη θερινή κατοικία του τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, με αφορμή τις διαδηλώσεις στη Ρωσία για την απαγόρευση στους υποψηφίους της αντιπολίτευσης να μετάσχουν στις τοπικές εκλογές και τη βίαιη καταστολή τους, κάλεσε τη Μόσχα να σεβαστεί τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές, αναφέροντας ότι προσφέρει κλάδο ελέας στο Ρώσο πρόεδρο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δυο τους θα σημειώσουν πρόοδο στο θέμα της εξέβρεσης μιας ειρηνικής λύσης για την κρίση στην Ουκρανία. Απαντώντας, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία δεν θέλει διαδηλώσεις του τύπου των κίτρινων γυλαίκων που συγκλώνησαν για μήνες στη Γαλλία και ότι οι διαδηλωτές οφείλουν να τηρούν τον νόμο. Όσον αφορά το Ουκρανικό, που έγινε η αφορμή της διπλωματικής κρίσης μεταξύ Μόσχας και Βρυξελών, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε επιφυλακτικά αισιόδοξος μετά τις επαφές που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην άλλη όψη της διεθνούς επικαιρότητας τώρα κρούεται ο κόδωνας του κινδύνου για τους ελέφαντες, αφού σύμφωνα με μελέτες από το Ίδρυμα Αφρικανικής Άγριας Ζωής, οι ελέφαντες ανήκουν πλέον στα απειλούμενα υπό εξαφάνιση ήδη του πλανήτη μας. Την ίδια ώρα, ο διάσημος και βραβευμένος με Όσκαρ Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ μαγνήτησε και πάλι τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά όμως για τη συμμετοχή του στην εκστρατεία προστασίας των ωκεανών. Ενώ στη Σαρδινία συνελήφθη ζευγάρι Γάλλων τουριστών, οι οποίοι έκλεψαν 40 κιλά άμμο από την ακτή για σουβενίρ. Ελέφαντες του ζωολογικού κήπους. Σε λίγα χρόνια αυτή η εικόνα ενδεχομένως θα ανήκει στο παρελθόν μετά τους νέους αυστηρούς κανονισμούς που θα ισχύσουν για την πώληση άγριων αφρικανικών ελεφάντων. Τα συμβαλόμενα μέρη στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών ψήφισαν υπέρ των περιορισμών στην πώληση των ελεφάντων. Ο Κάντου Σεμπίγια, επικεφαλής του Ιδρύματος Αφρικανικής Άγριας Ζωής, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Προστασία Άγριας Ζωής Μέδρα το Ναϊρόμπι της Κένιας, Κάντου Σεμπούγια, δήλωσε: «Είμαστε ακόμα σε κατάσταση κρίσης με τους ελέφαντες. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν 1 εκατομμύριο ελέφαντες στην Ήπειρο. Χάνουμε 35.000 ελέφαντες ετησίως. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Ο αριθμός σήμερα είναι λιγότεροι από 500.000 ελέφαντες. Αν κάνετε τους υπολογισμούς, δεν θα υπάρχει κανένας αφρικανικός ελέφαντας τους επόμενους αιώνες. Η διεθνής διάσκεψη για το εμπόριο των υποεξαφάνιση ειδών γίνεται κάθε 3 χρόνια και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση των υποεξαφάνιση ζώων και φυτών. Περίπου 180 κράτη έχουν επικυρώσει τη σύμβαση». Στην περίφημη πλατεία Times της Νέας Υόρκης, ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ ποζάρει μπροστά από φωτογράφους, εικονολήπτες και δημοσιογράφους στο πλαίσιο της εκστρατείας για την προστασία των ωκεανών. Πριν πάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπαρδέμ εγκατέλειψε το πλατό για ένα διάστημα και ακολούθησε την Greenpeace σε ένα ταξίδι στην Ανταρκτική. Εκεί η οικολογική οργάνωση μάχεται για να περιοριστεί η αλία του κρύλ, ενός μικροσκοπικού είδους γαρίδας, το οποίο αποτελεί ένα πλούσιο σε ωμέγα-3 ιχθυέλαια και θρεπτική ζωοτροφή και συνιστά ένα θησαυρό για τη βιομηχανία ψαρέματος. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι ωκεανοί ανήκουν σε όλους μας, αλλά η μοίρα τους είναι στα χέρια σας. Η έρευνα της Greenpeace υποστηρίζει ότι η εξάλληψη του πληθυσμού των κρύλ συνιστά απειλή για την επιβίωση πιγκουίνων και φαλαινών.
Τον κίνδυνο να περάσουν 6 χρόνια στη φυλακή αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι Γάλλων, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι έκλεψαν 40 κιλά άμμου από την ακτή της Σαρδινίας. Οι Γάλλοι τουρίστες είχαν βάλει την άμμο σε 14 μπουκάλια και η αστυνομία την ανακάλυψε στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου τους, ενώ ετοιμάζονταν να επιβεβαστούν σε ένα ferry boat στο πόρτο Τόρες με προορισμό την Τουλόν. Υποστήριξαν ότι ήθελαν να πάρουν την άμμο στο σπίτι τους ως σουβενίρ και δεν συνειδητοποίησαν ότι διέπραταν αδίκημα. Η φημισμένη λευκή άμμος της Σαρδινίας θεωρείται δημόσιο αγαθό, η εξαγωγή της οποίας από το νησί απαγορεύεται αυστηρά από την Ιταλική νομοθεσία. Τιμωρείται μάλιστα με πρόστιμο έως και 3.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα δεν ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη στον Όφη, καθώς οι κυτρινόμαυροι επιθυμούν να κρατήσουν τον Ηρακλειώτη επιθετικό στο ρόστερ της. Συνεχίστηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη της πρεμιέρας της Super League, ενώ Εργοτέλης μετά τα Χανιά ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Αίγυπτο στο πλαίσιο του τελικού σταδίου της προετοιμασίας του. Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στον Όφη, αφού η συμφωνία με την ΑΕΚ χάλασε την τελευταία στιγμή. Ο Έλληνας επιθετικός βρισκόταν κοντά στην επιστροφή του στο Ηράκλειο, αφού η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε πέρυσι ήθελε να τον εντάξει εκ νέου στο δυναμικό της. Είχαν μείνει μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωση του δανεισμού, όμως λίγο πριν τις υπογραφές το deal δεν ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με τα όσα διαραίουν από το περιβάλλον του Όφη, η ΑΕΚ ήταν αυτή που αποφάσισε να μην προχωρήσει τον δανεισμό του παίχτη, καθώς επιθυμεί να κρατήσει τον Γιακουμάκη στο ρόστερ της. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γιώργος Γιακουμάκης κατέγραψε 23 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ το τελευταίο εξάμηνο μετακόμισε στο γεντί κουλέ, βοηθώντας τον Όφη να παραμείνει στη Super League. Με προπόνηση που έγινε το πρωί της Δευτέρας στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας προπονήθηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στο φιλικό με τον Εργοτέλη έκαναν αποκατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδια κατοχής μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. Στην προπόνηση συμμετείχαν κανονικά η Μιγγέλ Μεγιάδο και Αντίλ Ναμπή, οι οποίοι ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που ένιωσαν μετά το φιλικό παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου. Ο Σακόρ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω του γνωστού προβλήματος στον τετρακέφαλο. Στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του μπαίνει ο Εργοτέλης, καθώς στις επόμενες 3 εβδομάδες θα δώσει 4 φιλικά, 1 επί ελληνικού εδάφους και 3 στην Αίγυπτο. Συγκεκριμένα κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν αύριο στις 6 το απόγευμα τα Χανιά, έναν αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουν και στο πρωτάθλημα. Τα επόμενα φιλικά μάτς θα πραγματοποιηθούν επί Αιγυπτιακού εδάφους, με τον Εργοτέλη να αναχωρεί για την χώρα του Φαραώ την Δευτέρα 26 Αυγούστου, όπου και θα παραμείνει ως τις 4 Σεπτεμβρίου και τα επόμενα φιλικά θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Λίγο το ότι δεν έγιναν πολλές αλλαγές στο ρόστερ, λίγο η καλή διάθεση των παιχτών έχουν βοηθήσει ώστε ο Εργοτέλης να έχει δείξει μέρη στιγμής πολύ καλά δείγματα γραφής και τον Νίκη Παπαβασιλείου να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Οι ποδοσφαιριστές του Εργοτέλη επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Κυριακής όπου είχαν την ευκαιρία για ξεκούραση. Το πρόγραμμα έγινε στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, αφού στο κεντρικό και το βοηθητικό γήπεδο του Μπακριτίου είχαν προγραμματιστεί εργασίες συντήρησης στο Χλωοτάπητα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.